Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η ζωή της Αριάδνης θα αλλάξει δραματικά, από την στιγμή που θα δεχθεί βίαιη επίθεση μέσα στο σπίτι της. Ο αδερφός του πρώην συντρόφου της, ο οποίος την κακοποιούσε, θα εισβάλλει μελωστό στο σπίτι της Αριάδνης και θα την χτυπήσει βάναυσα και σκληρά. Δίχως κανένα έλεος. Ο ίδιος θα ζητήσει εκδίκηση για τον θάνατο του αδερφού του και η Αριάδνη θα φέρει βαρύτα τα χτυπήματα στην σπονδυλική στήλη. Θα μεταφερθεί λιποθύμη στο νοσοκομείο και η κατάσταση της θα είναι πολύ κρίσιμη. Στάθης και η Ιουλία σπέβδουν στο νοσοκομείο με μεγάλη αγωνία, ενώ και ο Κουράκος φτάνει εκεί για να είναι δίπλα στην Αριάδνη. Τα νέα όμως για την υγεία της κοπέλας δεν είναι ευχάριστα. Οι γιατροί τους ενημερώνουν πως έχει παραλύσει η σπονδυλική της στήλη και μπορεί να μην καταφέρει να περπατήσει ξανά. Μετά από πολλές επεμβάσεις όμως οι γιατροί έχουν την γνώμη πως πλέον αν θα σταθεί στα πόδια της εξαρτάται από τη θέληση που θα δείξει στη συνέχεια η ίδια. Τα λόγια των γιατρών ηρεμούν κάπως τον Στάθη και την Ιουλία, οι οποίοι όμως δεν πάβουν να ανησυχούν για το μέλλον της κόρης τους. Ωστόσο δεν το δείχνουν μπροστά της, προσπαθώντας να της ενισχύσουν το ηθικό καθώς είναι άγνωστο για πόσο καιρό θα βρίσκεται σε ένα πυρικό καροτσάκι. Το τέλος της Αριάδνης δεν θα γραφτεί όμως με αυτόν τον τρόπο. Η ίδια μετά τα όσα πέρασε με τον Χρήστο, αλλά και με την περιπέτεια της υγείας της λόγω επίθεσης, θα βρει ξανά τον έρωτα και την απόλυτη ψυχική ηρεμία. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.